ήρθαμε να συζητήσουμε για τους κοινώσεις χώρους και έχουμε μπει στο θέμα της πυροπροστασίας και της... Δεν άκουσα κάποιο σχέδιο ότι θα γίνουν κάποιες μελέτες, συμφωνούμε, αλλά δεν θα έπρεπε να ρωτηθούμε για αυτές τις μελέτες. Γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ποιες είναι οι ανάγκες του χωριού. Έγινε μια αναφορά στο παρελθόν από τον κύριο Δήμαρχο. Έγιναν κάποια πράγματα όπως τα είπε, αλλά όχι έτσι ακριβώς. Δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση, απλά για να βάλουμε τα πράγματα σε θέση τους. Το πάρκινγκ, όλοι γνωρίζουμε πώς έγινε, δεν έγινε. Ναι, νοικιάστηκε επί τις 11 με το 14 της Δημαρχίας του κ. Καϊσαρλή, αλλά το συμβόλαιο έγινε λίγο πριν φύγουν από τη διοίκηση του Δήμου, η τότε Δημοτική Αρχή, με ένα μίσθωμα, όπως είπατε, 1.400 ευρώ. Νομίζω ότι οι συγχωριανοί μου όλοι εδώ γνωρίζουν ποιος έφτιαξε αυτό το πάρκινγκ και πώς φτιάχτηκε και με ποιες διαδικασίες. Έγινε μια αναφορά ότι το έκλεισε η Δημοτική Αρχή η τότε. Το πάρκινγκ δεν το έκλεισε για μια μέρα η Δημοτική Αρχή, έκλεισε από την περιφέρεια και θεωρείται ακόμα σφραγισμένο. Για να μην θίξουμε αυτά τα θέματα. Η παρουσίαση εδώ είναι θετικό στοιχείο. Είναι σίγουρα θετικό. Θα πρέπει τα αντανακλαστικά σας να είναι πιο γρήγορα. Δεν μπορεί, ας πούμε, τα σκουπίδια μας, για παράδειγμα, να τα κουβαλάμε με το γιο ταχύ το βράδυ. Επί ένα μήνα να κουβαλώ εγώ σκουπίδια, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, μικρό προβλήματα, ειδικά με το οδικό δίκτυο. Ειδικά με το οδικό δίκτυο, με το κυκλοφοριακό. Και ότι βάζουμε εδώ πέρα, ας πούμε, τα αυτά που λένε τα κορονάκια. Μια χαρά είναι, τα μαγαζιά φτιαχτήκαν. Αυτά τα μαγαζιά φτιαχτήκαν. Ο φόρτος αυτός μεταφέρθηκε. Αλλά είναι κοντά τα κορονάκια. Μεταφέρθηκε. Το οδικό δίκτυο ή κάποια προβλήματα από την περίοδο που η Μαρία ήταν έπαρχος. Έχω επισημάνει ένα πρόβλημα. Αυτό το δρόμο που πήγε κάτω. Μετά από το γεφυράκι βλέπετε που έχει κάτω στο δρόμο. Εδώ. Ναι, στο πριν. Σημασιοποιείται το επόμενο διάστημα. Θα γίνει όλος αυτός. Όπως επίσης θα γίνει και ο δρόμος. Από επαρχιακό, Μινιέρα προς τα πάνω. Και ηλεκτροφωτισμός. Μπορούν να γίνονται μικροπαρεμβάσεις. Δεν μπορούμε συνέχεια να παραπέμπουμε σε μελέτες και στον προϋπολογισμό και στον τέτοιο. Δηλαδή, μην μου λέτε τώρα ότι, ας πούμε, έπεσε το κεφάρισι μες στον δρόμο, αλλά θα περιμένουμε τη μελέτη για να τραβήξουμε το κεφάρισι από τον δρόμο. Αυτή τη στιγμή είστε σχεδόν επισκέπτες. Αλλά εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος 63 χρόνια. Το κύριο πρόβλημα είναι η πυρόσβεση. Οι εικόνοι πρέπει να πάνε στην πλατεία και στο πάρκι. Και να μπουν δεξαμενές. Έχουμε το πλούτο στο νερό και πάει στο ποτάμι. Να συμπληρώσουμε τις δεξαμενές, τις ανοξείδωτες. Δύο στο λατομείο και δύο στο άλλο του πάρκι. Θέλει μονή μου αστυνόμευση. Γιατί ο Έλληνας δεν σέβεται. Το πάρκι τροφοδοσία. Τα πάρκι τροφοδοσία κλείνουν. Ή από τον τουρίστα ή από τον τόπιο. Δεν έχω κανένα με τίποτα. Εγώ τα ξέρω ξεκάθαρα και δεν φοβάμαι. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν τα πάρκι τροφοδοσία και η τροφοδοσία να γίνεται μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Είναι μερικές βρύσες, οι βρύσες υπάρχουν στην απάνω γειτονιά, τις έχει βάλει ο πατέρας του Δημάρχου. Δεν θα μπορούσε η Σγιά να είναι πεζόδρομος και να απολαμβάνουν με τα μάτια τους μόνο οι μόνιμοι κατοικοί? Δηλαδή θα πρέπει να περνάνε τα λεωφορεία, να μπαίνουν τα αμάξια, να υπάρχουν κολονάκια, να μην υπάρχουν κολονάκια, να είναι πεζόδρομος, κανένας δεν τη φαντάστηκε? Δεν μου κάνει μία ερώτηση αυτό το πράγμα. Αν πειράζει η τέντα, αν πειράζει το μαγνητάκι, αν θα ανοιχτεί ο δρόμος εκεί, εντάξει, είπατε ότι θα γίνουν κάποιες μελέτες και αυτά. Αλλά για πεζοδρόμηση θεωρώ ότι είναι. Κάνετε πεζόδρομος. Αφού υπάρχουν δρόμοι με αυτό, εντάξει, ωραία, είναι τέλειο είναι που έγινε έτσι. Αλλά πεζόδρομος δεν θα έπρεπε να έχει γίνει? Πιστεύω ότι στο τέλος θα βγει κάτι καλό. Πολλοί που μιλήσανε, συνομιλητές, με καλύψαν σε κάποια πράγματα. Να έρθουμε στο θέμα των φλέγων, που είναι το θέμα, τα πράγματα και ο λόγος της συγκέντρωσης. Εάν δεν δούμε τη ΖΙΑ συνολικά, ό,τι και να κάνουμε, ο τουρίστας δεν θα ευχαριστηθεί, δεν θα εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή βάλουμε σαν θέμα ναι ή όχι τα πράγματα του δρόμου, εγώ απλώς θα ψηφίσω παρόν. Δεν είναι η ώρα να πω ναι ή όχι. Γιατί τη ΖΙΑ πρέπει να τη δούμε συνολικά. Πρέπει να δουλέψουμε για όλη τη ΖΙΑ. Γιατί ό,τι και να γίνει εδώ και να έχουμε τον κόσμο εδώ, ο κόσμος θα πρέπει να ανοίξει ΖΙΑ και να πάει παντού.